Αυτές τις μέρες βρίσκεται στο νησί ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος κάποτε διεκδικήθηκε από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, οδήγησε μια ομάδα στην άνοδό της στην Β' κατηγορία και έχει βλέψεις ακόμα και για περισσότερα. Δημήτρης Κιλιάρας κοντά μας σήμερα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Βρίσκεσαι στο νησί, νομίζω ότι είσαι σε διαδικασία συζητήσεων μετά την άνοδο της ομάδας της Σπάρτης, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς, ναι. Πήγες στη Σπάρτη, για να ξεκινήσουμε από το πρόσφατο λοιπόν παρελθόν, πέρσι η ομάδα είχε σαν στόχο την άνοδο και αυτό επετέφθη. Ναι, πήγα στην ομάδα τον Ιανουάριο, ο στόχος της ομάδας ήταν να ανέβει κατηγορία και ευτυχώς για όλους μας το πετύχαμε. Αυτή την εποχή λοιπόν συζητάς με την ομάδα για ανανέωση, συζητάς με κάποια άλλη ομάδα, βρίσκεσαι κοντά σε κάποια άλλη ομάδα? Συζητάω με μερικές ομάδες, δεν έχω καταλήξει κάπου. Είναι νωρίς ακόμα, θέλω να είναι προσεκτική η κίνησή μου, γιατί δεν είμαι μόνος μου, είμαι με την οικογένειά μου, οπότε πρέπει να είναι κάτι καλό για μένα. Να πάμε λοιπόν στα πρώτα σου βήματα. Ξεκίνησες να παίζεις ποδόσφαιρο στον Ηρόδοτο? Να παίζεις μπάλα ουσιαστικά? Ναι, είμαι από εκεί, από το Ηράκλειο, από την Αλικαρνασσό, και η ομάδα του Ηροδότου είναι εκεί από την Αλικαρνασσό. Ξεκίνησα να είμαι στις ακαδημίες του Ηροδότου και κάποια στιγμή έπαιξα β' τοπικό στην ομάδα του Πάγου Βόν. Από εκεί στη συνέχεια πήγα στον Ηροδοτέ Λιγάμε Εθνική και μετά συνέχεια ήταν άνοδο στη Β' Εθνική, άνοδο πάλι στην Α' Εθνική με τον Ηροδοτέλη. Κάποια χρόνια που αγωνίστηκα με την ομάδα του Εργοτέλη και κάποια στιγμή πήρα μεταγραφή στον Πανιόνιο. Τώρα, πριν πάμε σε αυτό, όταν αγωνίστηκε σε Α' Εθνική με τον Εργοτέλη, ήσουν περίπου 19 χρονών. Πώς ήταν τότε, 20? Όχι, ήμουν πιο μικρός, ήμουν 17,5. 18, κοντά στα 18. Πώς ήταν τότε σε αυτή την ηλικία να παίζεις Α' Εθνική? Εντάξει, ήμουν μικρός τότε, γιατί δεν υπήρχαν πολύ μικροί τότε εκείνη την περίοδο που έπαιζαν επαγγελματικά Α' Εθνική. Τώρα έχει αρχίσει λίγο και έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και βάζουν πιο πολλά μικρά παιδιά και παίζουν. Τότε, αν θυμάμαι καλά, στην Α' Εθνική τόσο μικρός ήμουν εγώ και ο Ηλιάδης που ήταν στον ΠΑΟΚ. Και ο Μανιάτης με τον ΠΑΟΚ στον Πανιόνιο. Αυτοί οι τέσσερις ήμασταν, αν θυμάμαι καλά, που παίζαμε. Εντάξει, ήταν λίγο περίεργο, γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, η Α' Εθνική τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Είχε πολύ καλούς παίχτες, πολύ καλές ομάδες γενικά. Αλλά εντάξει, το αγαπούσα το ποδοσφαίρο και έκανα αυτό που μου άρεσε. Όταν έφτασες να φύγεις από τον Εργοτέλη να πας σε κάποια άλλη ομάδα, υπήρχε πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον από τις δύο πρώτες ομάδες της χώρας, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, άσχετα το γεγονός ότι πήγες στον Πανιόνιο. Νομίζω ότι το όνομά σου ακούστηκε πάρα πολύ εκείνη την περίοδο. Πώς ένιωσες? Εντάξει, ήταν ευχάριστο για μένα τότε να ακούω ότι με θέλουν οι μεγάλες ομάδες της Ελλάδος. Όμως δεν έτυχε να κάνω σε αυτές μεταγραφή και έτσι έκανα μεταγραφή στον Πανιόνιο. Στον Πανιόνιο θα μπορούσε να είναι τα πράγματα διαφορετικά, δεδομένου ότι δεν είχες τη συμμετοχή που θα ήθελες? Τότε ο Πανιόνιος ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είχε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ήταν η χρονιά που βγήκε στο Ιντερτότο, τότε παίξαμε με την Νάπολη για προκριματικά, αποκλειστήκαμε βέβαια. Απλά εκείνη τη χρονιά δεν πήγε τόσο καλά η ομάδα και συνήθως την πληρώνουν οι παίχτες καινούργοι, ας πούμε. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Εντάξει, δεν πήγανε τόσο καλά όσο τα περίμενα τα πράγματα και εκεί λίγο με έβαλε από κάτω. Αλλά εντάξει, ενώ μετά προσπάθησα να κάνω κάτι ξανά καλό. Όμως στο ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται μόνο να είσαι καλός, θέλει και τύχη, θέλει και το σπρώξιμο από τους κατάλληλους ανθρώπους. Εντάξει, αυτό κάποια στιγμή δεν το είχα και έτσι δεν προχώρησα όσο θα μπορούσα, πιστεύω. Ωστόσο, είχες μια πολύ καλή σχέση με τον Εργοτέλη. Έμεινες πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα. Γι' αυτό και μετά τον Πανιόνιο επέστρεψες σε μια ομάδα έτσι γνώριμη. Σίγουρα, όταν φεύγεις από κάποια, όταν κάνεις μεταγραφή σε κάποια ομάδα, όταν ξαναφύγεις από αυτή, η προτεραιότητά σου είναι να πας, όχι μόνο εγώ, όλοι νομίζω το σκέφτονται έτσι, είναι να πας στην ομάδα που ήσουν πριν. Γιατί πας σε ένα γνώριμο περιβάλλον, σε ανθρώπους που σε αγαπάνε, από που αγαπάς. Εντάξει, εγώ στον Εργοτέλη ήμουν 8 χρόνια, οπότε μου ήταν εύκολο να γυρίσω εκεί. Και γι' αυτό γύρισα. Μετά τον Εργοτέλη στο Λεβαδιακό, θυμάμαι τότε είχαμε κάνει μια ραδιοφωνική συνέντευξη και υπήρχε πάρα πολύ έντονο το ενδιαφέρον από την τοπική ομάδα εδώ, από τον Άο Κέρκυρα. Υπήρξε ποτέ επίσημη πρόταση? Όχι, δεν είχα κάποια επίσημη ποτέ από την Κέρκυρα. Μετά τον Λεβαδιακό ακολούθησαν και άλλες ομάδες. Νομίζω πήγε στην Πάφο όταν οι Έλληνες αθλητές φεύγουν και πάνε στην Κύπρο. Τα πράγματα είναι καλύτερα. Γιατί υπήρχε και μια χρονιά που έπαιζαν πάρα πολλοί αθλητές στην Κύπρο. Ναι, το πρωτάθλημα της Κύπρου δεν είναι τόσο υποβαθμισμένο όσο λένε γενικά. Είναι πολύ καλό πρωτάθλημα, ειδικά στην Α' Εθνική.
Όμως είναι λίγο δύσκολο για έναν Έλληνα να πάει να αγωνιστεί στην Κύπρο. Δεν είναι τόσο καλό το κλίμα γενικά από άποψη ότι πάει να παίξει μπάλα σε μια ξένη χώρα. Είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια, εκείνη τη χρονιά που ήμουν και εγώ, ναι, ήμασταν άλλα τρία άτομα στην ομάδα της ΠΑΦΟΥ, Ελλήνες, και είχαμε προπονητή το Παλίδι. Πηγαίναμε πάρα πολύ καλά μέχρι που η ομάδα αποχώρησε από το πρωτάθλημα λόγω χρεών, παλιών χρεών, και έτσι αναγκαστικά φύγαμε από εκεί. Πώς νιώθεις ένας ποδοσφαιριστής όταν η ομάδα έχει προβλήματα οικονομικά? Πώς νιώθεις δηλαδή όταν αγωνιστικά τα πράγματα πάνε καλά, εσείς δίνετε αυτό που πρέπει να δώσετε και υπάρχουν τέτοια προβλήματα? Εντάξει, σίγουρα δεν είναι εγώ και ότι ευχάριστο, γιατί από αυτό ζούμε οι ποδοσφαιριστές. Συνήθως οι πιο πολλές ομάδες που έχουν οικονομικά προβλήματα είναι επειδή κάνουν μεγάλα συμβόλαια. Και τα μεγάλα συμβόλαια δεν έρχονται από τους Έλληνες, συνήθως έρχονται από τους ξένους. Πληρώνεις κάποιον, ας πούμε, θα φέρω ένα παράδειγμα, ένα Βραζιλιάνο, τον οποίο μπορείς να βρεις και ένα εξίσου καλό παίχτη Έλληνα, όμως εσύ θες τον Βραζιλιάνο. Έτσι γίνεται στις πιο πολλές ομάδες. Και γι' αυτό συνήθως έχουν και πολλά χρέη. Τι να πω, πρέπει οι ομάδες και φέτος και μερικά χρόνια τώρα έχουν αλλάξει λίγο και παίρνουν Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δηλαδή βλέπουμε πιο πολλούς Έλληνες στις ομάδες ελληνικές. Ακόμα και στις πιο μεγάλες ομάδες. Ακόμα και στις πιο μεγάλες, αλλά πιο πολύ και στις μικρότερες. Μετά ακολούθησε Παναχαϊκή, Ηρακλής Ψαχνών, Πανηγιάλιος, Παναργιακός. Αρκετές ομάδες. Έχεις μεγάλο βιογραφικό. Ναι, έχω αλλάξει με πολλές ομάδες. Αυτό καλό ή κακό? Καλό είναι να έχεις ένα πλούσιο βιογραφικό ή καλό είναι να υπάρχει μεγαλύτερη παραμονή στις ομάδες? Άλλαζα συνήθως ομάδες γιατί δεν ήμουν καλά οικονομικά. Mm-hmm. Οπότε επειδή έχω και οικογένεια, προτεραιότητά μου είναι η οικογένειά μου, όχι εγώ. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό συνήθως αλλάζω ομάδα. Όμως για ένα ποδοσφαιριστή δεν είναι καλό να αλλάζει στέγη κάθε 6 μήνες, κάθε ένα χρόνο, γιατί ξεφεύγεις λίγο, αλλάζει το κάθε κλίμα της ομάδας, γνωρίζεις νέους ανθρώπους με άλλες προοπτικές, με άλλες γνώμες, και δεν είναι καλό για κάθε ποδοσφαιριστή. Όταν πήρες μεταγραφή για τη Σπάρτη, θυμάμαι πρωτοσέλιδα, θυμάμαι τίτλους, έκανε το μπαμ η Σπάρτη με κοιλιάρα. Είχαν δώσει πολύ σημασία στη μεταγραφή σου. Η Σπάρτη είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει αγωνιστεί εδώ και 25-30 χρόνια, δεν κάνω λάθος, στις επαγγελματικές κατηγορίες. Mm-hmm. Εγώ εντάξει, έχω παίξει πολλά χρόνια στην Αθηνική, οπότε λογικό είναι μια ομάδα που παίζει τοπικό και ανεβαίνει ξαφνικά γάμα Αθηνική να παίρνει ένα ποδοσφαιριστή που είναι όνομα, υποτίθεται, οπότε είναι μπαμ για αυτήν. Και γι' αυτό γράφουν. Ήταν δύσκολη αυτή η χρονιά, ήρθε άνοδος στη Β' Εθνική κατηγορία, ήταν δύσκολο να πετύχετε αυτό το στόχο? Ναι, η γάμα Αθηνική είναι πολύ δύσκολη κατηγορία. Συνήθως δεν παίζεις σωστό ποδόσφαιρο, παίζεις άμυνα, παίζεις πιο πολύ με τακτική, πιο πολύ με δύναμη, με τρέξιμο. Και αυτό ειδικά τους μπροστινούς παίκτες δυσκολεύει λίγο. Γιατί δεν υπάρχουν καλά γήπεδα, δεν είναι ότι ευχαριστώ για τον ποδοσφαιριστή. Όμως ευτυχώς τα καταφέραμε. Υπάρχει και μια κερκυριακή ομάδα, ο Αστέρας Πετρητή, ο οποίος πλέον θα αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία, η οποία όπως είπες και εσύ είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπήρχε ενδιαφέρον οποιαδήποτε στιγμή από την κυριακή ομάδα, γιατί άκουσα ότι κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο, ισχύει? Ναι, με έχουν πάρει από μια ομάδα. Έχω μιλήσει με τον πρόεδρο της ομάδας 2-3 φορές, όμως δεν είχα κάποια επίσημη πρόταση. Οπότε τώρα ο στόχος σου είναι να παραμείνεις ψηλά, να παίξεις Β', ίσως και παραπάνω? Όπως σου είπα, έχω οικογένεια, δεν με ενδιαφέρει η κατηγορία, αρκεί να είμαι καλά και να μπορώ να ζήσω την οικογένειά μου. Δεν με ενδιαφέρει η κατηγορία. Την τοπική ομάδα εδώ, τον αθλητικό μου Λεκοσίου Πικέρκυρα, ο οποίος αγωνίστηκε στην Football League, τώρα έκανε το άλμα στη Super League. Την παρακολουθείς καθόλου, βλέπεις παιχνίδια? Βέβαια, ναι, έχω δει παιχνίδια. Παίζουν και αρκετοί φίλοι μου στην ομάδα εδώ. Είναι και η γυναίκα μου από εδώ, οπότε ενδιαφέρομαι για την ομάδα. Πιστεύω να κάνει κάτι καλό φέτος. Είναι καλή ομάδα, βαδίζουν σωστά. Έχω πληροφορίες βάσιμες ότι σε αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Σε όλους μας αρέσει το τραγούδι. Έχεις αγαπημένους τραγουδιστές? Εντάξει, έχω 2-3, τον Παντελίδη, τον Βέρτη. Ναι, ακούω πολύ μουσική. Τραγουδάς όμως και πολύ, Παντελίδη. Δεν τραγουδάω στα παιδιά μου και στη γυναίκα μου που... Και στα ποδητήρια, μίλες ψέματα, στα ποδητήρια δεν τραγουδάς? Και στα ποδητήρια, ναι. Απόψε να με συγκρίνεις με ποιον, καρδούλα μου, με εκείνον που δεν μπόρεσε. Ήρθες απόψε να μ' ανακρίνεις και την καρδούλα μου στα πόδια σου τη φόρεσες.
Πάρ' τον τηλέφωνο και πες του με συγχώρησες. Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, μόλις χώρισες. Όταν τραγουδάς τα ποτηρίδια, ας πούμε, φωνάζουν όλοι, πετάνε κανένα γαρίφαλο ή πιο ήπια τα πράγματα? Γαρίφαλο δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κάλτσες, μπλούζες, φανέλες, τέτοια πράγματα. Πες μου λίγο για την οικογένειά σου. Η γυναίκα σου βεβαίως είναι από εδώ. Έχεις δύο παιδιά τα οποία παρακολουθούν την πορεία σου, ασχολούνται καθόλου με την μπάλα, τους μαθαίνεις καθόλου μπάλα? Είναι μικρά ακόμα. Είναι ο γιος μου 4 και η κόρη μου 2,5. Η κόρη μου δεν θα πάει στο ποδόσφαιρο, εννοείται. Δηλαδή, πάμε μπαλέτο και. Εννοείται οι κόρες, ναι. Ο μικρός, ναι. Παίζει, ασχολείται με την μπάλα. Παίζει καλώς. Μπάλα. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω αυτό τώρα, αλλά ασχολείται, βαράει καλά. Έχεις περάσει από Εθνική Ελπίδων. Τα πράγματα εκεί, σε αυτά τα συγκροτήματα, πώς είναι όταν αγωνίζεσαι με τα εθνικά χρώματα και στην Εθνική Ελπίδα? Εντάξει, είναι κάτι πολύ ευχαριστώ για κάθε ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται για τη χώρα του. Νιώθεις εντελώς διαφορετικά. Και αυτό το καταλαβαίνουν όσοι έχουν φορέσει το εθνόσημο, είτε είναι ποδόσφαιρο είτε είναι άλλο άθλημα. Νιώθεις ότι κουβαλάς από πίσω σου ένα ολόκληρο έθνος και έτσι είναι στην ουσία. Είναι πολύ ευχαριστώ, πολύ καλό. Έχεις ακούσει από δοκιμαστικά σχόλια τόσο ώστε να σε ρίξουν ψυχολογικά? Και βέβαια, ναι. Και? Εντάξει, αυτό είναι μέσα στο άθλημα, δεν δίνεις βάση. Όπως δεν πρέπει να δίνεις και στα πολύ ευχάριστα λόγια βάση, γιατί μπορεί να ξεφύγεις λίγο. Υπάρχουν σχέδια για μετέπειτα καριέρα, είτε προπονητική, είτε το σκέφτεσαι καθόλου, θα ήθελες να ασχοληθείς? Κοιτάξτε, ακόμα είμαι 29 χρονών, στα 30. Δεν έχω ακόμα χρόνια να παίξω μπάλα. Αλλά νομίζω ναι ότι θα ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο, κάτι έστω γυμναστής, προπονητής, κάτι τέτοιο σίγουρα. Βλέπεις ταλέντα. Δηλαδή, εδώ στο νησί έχουμε πάρα πολλές ομάδες, υστερούμε λίγο στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να αγωνιστούν σε μεγαλύτερη ομάδα. Έχεις διαπιστώσει ότι παιδιά μικρά, όπως όταν ξεκίνησες εσύ, 14, 15, 16 ετών, μπορούν να είναι πολύ μεγάλα ταλέντα? Σίγουρα, όταν αγαπάς το άθλημα και δουλεύεις σε συνέχεια γι' αυτό, σίγουρα μπορείς να προχωρήσεις. Εντάξει, για κάθε νησί βέβαια είναι λίγο δύσκολο να γίνεις καλός ποδοσφαιριστής, γιατί δεν έχεις πολλές προοπτικές εδώ πέρα, σε ένα νησί. Δεν είναι όπως η Αθήνα που έχει πολλές ομάδες, πολλές καταστάσεις και τέτοια. Όμως νομίζω ότι άμα το έχεις μέσα σου και δουλεύεις λίγο, μπορείς να καταφέρεις. Ο Αντώνης Νικοπολίδης, σε μια συζήτηση που κάναμε, μου είπε ότι ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να δοκιμάζει όλες τις θέσεις πριν καταλήξει. Γιατί και εκείνος ξεκίνησε σαν επιθετικός και τελικά κατέληξε τερματοφύλακας. Εσύ είσαι μεσοεπιθετικός. Είναι η αγαπημένη σου θέση, έχεις δοκιμάσει κάποια άλλη θέση? Δεν έχω δοκιμάσει άλλη θέση και δεν θα μπορούσα νομίζω να παίξω άλλη θέση, γιατί μου αρέσει να έχω μπάλα. Για τερματοφύλακας λίγο δύσκολο το κόβω. Πάρα πολύ. Ναι, μόνο με παιδάκια θα μπορούσα να παίξω τερματοφύλακας. Άνετα, εκεί νομίζω δεν θα μπαίνει κανένα. Θα είμαστε στο ίδιο ύψος. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες, για να πάμε για το κλείσιμο, αυτές τις μέρες υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από ομάδες β' εθνικής για σένα. Φαντάζομαι θα το σκεφτείς σοβαρά. Σίγουρα, ναι, θα το σκεφτώ σοβαρά και από εκεί και πέρα θα καταλήξω στην πιο κατάλληλη για μένα πρόταση για μένα και την οικογένειά μου. Οι διακοπές θα συνεχιστούν για πολύ, θα καθίσετε για αρκετά στο νησί? Λογικά μέχρι τέλος Ιούλη, κάπου εκεί. Τι θα ήθελες να πεις σε ένα παιδί καινούριο που ξεκινάει τώρα την καριέρα του, που μπαίνει τώρα στα γήπεδα, που είναι στις μικρές ομάδες, του αρέσει, παθιάζεται με το ποδόσφαιρο, αλλά ξέρεις, συνήθως οι μπαμπάδες, οι μαμάδες λίγο φωνάζουν, είναι λίγο πιο, έχουν μια άλλη παρουσία τέλος πάντων. Σε έναν αθλητή, τι θα του πεις? Ότι αν προσπαθεί για αυτό που του αρέσει και αγαπάει αυτό που κάνει, να προσπαθεί και ό,τι και να ακούει, και κακό λόγο να ακούει, να προσπαθεί να κάνει αυτό που θέλει. Αν μπορούσε να κάνει μια ευχή για σένα, πέρα από το να είσαι υγιής και να είσαι καλά, τι άλλο θα ήταν? Τίποτα, να μεγαλώσει το παιδί μου και να το δω να παίζει ποδόσφαιρο. Θα μπορούσε ένας μπαμπάς να είναι προπονητής επαγγελματικά στο παιδί του? Ναι, ήταν σωστό, πιστεύεις εσύ? Υπάρχει μεγαλύτερη πίεση, ξέρεις, επειδή υπάρχει αυτή η σχέση. Πίεση μπορεί να μην υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει στο παιδί πίεση το τι θα λένε οι άλλοι. Mm-hmm. Αλλά εγώ ήμουν, όπως σου είπα, ξεκίνησα από τον Πάγο Βον. Εκεί ήταν προπονητής ο πατέρας μου. Δεν ένιωθα πίεση. Το συνεχίζει την παράδοση. Ναι. Είχατε καλή συνεργασία, δηλαδή καλή σχέση μεταξύ σας? Νομίζω πως ναι. Δεν είχαμε πρόβλημα, εννοείται. Ήμουνα και πολύ μικρός τότε, έτσι. Σε μια προπόνηση σου λέγε πάμε παιχταρά μου, θα πας πολύ καλά, ή σου λέγε κάτω το κεφάλι και δουλειά? Αυτό συνέχεια μου λέγε, ναι. Κάτω το κεφάλι και δουλειά. Εννοείται. Δεν μου λέγε ποτέ μπράβο για κάτι καλό. Άρα φαντάζομαι ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα έχουμε τη χαρά να δούμε ένα επόμενο κοιλιάρα. Νομίζω πως ναι, σίγουρα θα το σπρώξω. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα σα είπαμε. Σου εύχομαι να πας στην καλύτερη ομάδα που πιστεύεις ότι είναι καλύτερη για σένα και να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.